Καλησπέρα Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Μόλις ολοκληρώθηκε η εκδήλωση και μόλις αποχώρησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος προσερχόμενος νωρίτερα και ρωτηθείς σχετικά με το θέμα, απάντησε ότι η Κύπρος είναι μη κατεχόμενη, έχει ανάγκη της αμυντικής θωράκισης και συνεπώς χωρίς την αμυντική θωράκιση δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Συνεπώς, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέλω να καθησυχάσω ότι δεν πρόκειται εμείς να αποστείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Συνέχισε Νικήτα λέγοντας ότι αν υπάρχει η χώρα η οποία θέλει να αντικαταστήσει τον οπλισμό μας με ένα σύγχρονο και εξίσου δυναμικό οπλισμό, δημιουργώντας αποφασιστική αποτρεπτική δύναμη, αυτό είναι, είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Εμείς, διευκρίνησε ξανά, στην Ουκρανία δεν τίθεται θέμα να στείλουμε όπλα. Τώρα, κλείνοντας, να σου πω, Νικήτα, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτήθηκε και για την πρόσφατη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για το θέμα της ΑΟΣ. Εάν αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο και για επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου που εκκρεμεί από το Λιβανικό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η μη επικύρωση από το Λιβανικό Κοινοβούλιο ήταν λόγω της ύπαρξης συγκεκριμένης διαφοράς και για την οποία υπήρχαν συγκεκριμένες αμφισβητήσεις, είπε. Και συμπλήρωσε ότι όντως θεωρεί ότι η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου ανοίγει το δρόμο για επικύρωση της συμφωνίας και της Κύπρου με το Λίβανο. Νικήτα. Να δούμε την δήλωση του Πρόεδρου. Ευχαριστούμε, Νεοκλή. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα. Η Κύπρος είναι η κατεχόμενη. Έχει ανάγκη της αμυντικής θωράκισης και συνεπώς χωρίς την αμυντική θωράκιση δεν μπορεί να επιβιώσουμε. Συνεπώς θέλω να καθησυχάσω ένα. Δεν πρόκειται εμείς να αποστείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Εάν υπάρχει χώρα η οποία θέλει να αντικαταστήσει τον οπλισμό μας με σύγχρονο και εξίσου δυναμικά, δημιουργώντας έτσι αποφασιστική αποτρεπτική δύναμη, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Εμείς στην Ουκρανία δεν τίθεται θέμα να στείλουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τη σύναψη συμφωνίας με το Ισραήλ και Λίβανο, θεωρείτε ότι δημιουργούνται δυναμικές για την Κύπρο? Θα κινηθείτε προς το Κοινοβούλιο του Λιβάνου για να επικυρωθεί η ΑΟΣ μας και να διασφαλιστεί μια λογική συνέχεια για την περιοχή? Ξέρετε ότι η μη επικύρωση από το Λιβανικό Κοινοβούλιο ήταν η ύπαρξη αυτής της συγκεκριμένης διαφοράς που υπήρχαν κάποιες αμφισβητήσεις κλπ. Θεωρώ ότι ανοίγει ο δρόμος, ναι, να επικυρωθεί και από το Λιβάνο.